Ρήγμα σημειώθηκε σε Ζαπορίζια και Κουπιάνσκ από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι Ουκρανοί υποχωρούν βόρεια του Κουράχοβο. Η κατάσταση στην κατεύθυνση της Ζαπορίζια συνεχίζει να κλιμακώνεται επικίνδυνα για το Κίεβο και έχουμε χρήση βαρύ εξοπλισμού και drones. Στην κατεύθυνση Κουπιάνσκ, η επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κερδίζει δυναμική. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις οθούνται όλο και πιο κοντά στους ποταμούς Οσκόλ και Ζέρεμπετς, ενώ στην κατεύθυνση Κούρσκ οι Ουκρανοί υφίστανται μεγάλες απώλειες. Ο οικισμός του Ουκραίνσκ στο Ντονιέτσκ πέρασε στον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Σήμερα το πρωί το χωριό Ουκραίνσκ τέθηκε υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού, είπε ο αξιωματούχος ασφαλείας. Παρήχε από πρακτορείο φωτογραφίες, τις οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, Ρώσοι μαχητές κρέμασαν μία σημαία στον άξονα εξαερισμού ενός ορυχείου που βρίσκεται στα περίχωρα του Ουκραίνσκ. Το Ουκραίνσκ είναι μία πόλη μεταξύ Κουράχοβο και Σελίντοβο, με πληθυσμό περίπου 10,5 άτομα. Βρίσκεται 4 χιλιόμετρα από τον σιδηροδρομικό κόμβο της Τσουκουρίνκα, μέσω του οποίου τροφοδοτείται σημαντικό μέρος της ομάδας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στον Ντονμπάς. Η κατάληψη της πόλης θα διαταράξει την επιμελητία των Ουκρανών, δηλώνουν Ρώσοι ανώτατοι αξιωματικοί. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Νικολάι Μέλνικ, αξιωματικός της 47ης Ανεξάρτητης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εξέφρασε την άποψη ότι τα ρωσικά στρατεύματα είχαν επιλέξει μια κατεύθυνση προτεραιότητας, Ουκραίνσκ και Γκόρνιανκ και στη συνέχεια Κουράκοβκα, πράγμα που έγινε. Οι απώλειες των Ουκρανών ήταν έως 600 στρατιώτες, ένα άρμα μάχης, 3 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 6 οχήματα, μία μονάδα αυτοκινούμενου πυροβολικού Μπογκδάνα των 155 mm, 2 οβιδοβόλα FH-70 των 155 mm που κατασκευάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οβιδοβόλα των 155 mm, M777 και M198 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα πυροβόλοντι 20 των 152 mm, ένα οβιδοβόλοντι 30 των 122 mm, 2 πυροβόλα M119 των 105 mm από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα σταθμός ηλεκτρονικού πολέμου Enclave N και ένας σταθμός ραντάρ αντιπυραυλικού πολέμου AN κάθετος TPQ-50. Οι μονάδες της ρωσικής ομάδας των δυνάμεων κέντρο συνέχισαν να προελάβουν βαθιά μέσα στην εχθρική άμυνα, πλήττοντας τους σχηματισμούς της 59ης και 148ης μηχανοκίνητης, 125ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας εφόδου της AFU, της 118ης και 119ης ταξιαρχίας εδαφικής άμυνας και την ταξιαρχία εφόδου Λιούτ της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας στις περιοχές του Ντονιέτσκ. Η ρωσική προέλαση συνεχίζεται και οι Ουκρανοί προσπαθούν με υποχωρήσεις να μικρύνουν το εύρος του μετόπου και να σταματήσουν τους Ρώσους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Φυλάδιο από την αμερικανική στρατιωτική βάση Fort Irwin βρέθηκε σε όχημα μάχης πεζικού Bradley στην ουκρανική περιοχή του Κουπιάνσκ, αποκαλύπτοντας σχέδια προετοιμασίας πολεμικής σύγκρουσης Αμερικανών στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος, αναφέρει μεγάλο μέσο μαζικής ενημέρωσης της Μόσχας. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός στρατολογεί γλωσσομαθείς με γνώση ρωσικών για προσομοίωση σε ασκήσεις που δείχνουν πιθανή πολεμική δράση σε Ουκρανία, ίσως και σε ρωσικό έδαφος, προκαλώντας έτσι συναγερμό στο Κρεμλίνο. Αυτό αποκάλυψε το πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νοβόστη. Το φυλάδιο περιήλθε στην κατοχή των Ρώσων αφού ο ρωσικός στρατός κατέλαβε ένα όχημα μάχης στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ, στο οποίο αναφέρονταν ότι ζητούνταν άτομα που να γνωρίζουν ρωσικά ως απεικόνηση σε ασκήσεις σε αμερικανική βάση στην Καλιφόρνια. Το φυλάδιο είχε μέσα και χάρτη που έδειχνε διαδρομές τεθωρακισμένων οχημάτων, καταφύγια, τομείς βολής, ζώνες προσγείωσης και άλλες τοποθεσίες. Το Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Fort Irwin είναι ένας βασικός χώρος εκπαίδευσης για τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκεται στην έρημο Μοχάβη, στην κομιτεία Σαν Μπερναντίνο, στην Καλιφόρνια και φημίζεται για το γεγονός ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί εκπαιδεύεται σε ενέργειες εναντίον των πιθανών αντιπάλων του, αναφέρει Ρώσος ειδικός. Συγκεκριμένα εκεί προετοιμάστηκαν οι επιθέσεις των Αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, συνεχίζει το ίδιο. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί στο Fort Irwin προφανώς ασχολούνται με μοντελοποίηση πιθανών πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία.
Το RIA Novosti αναφέρει ότι βρήκε αρκετές διαφημίσεις στο διαδίκτυο που έλεγαν ότι αναζητούνται άτομα με γνώση της ρωσικής γλώσσας, ειδικά για το εκπαιδευτικό κέντρο Fort Irwin. Το ίδιο αναφέρει ότι η εταιρεία Check Defense προσκάλεσε ρωσόφωνους επαγγελματίες στον τομέα της απόδοσης ρόλων με την αγγελία να δημοσιεύεται τον Φεβρουάριο του 2024. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι σε θέση να αναπαράγουν την πολιτιστική ευαισθησία καθώς και να βοηθούν στην εκπαίδευση των Αμερικανών στρατιωτών με ρεαλισμό. Οι ηθοποιοί πρέπει να έχουν άριστες προφορικές και γραπτές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένες της σωστής ερμηνείας μηνυμάτων, ομιλίας και ανάγνωσης και γραφής τόσο στα αγγλικά όσο και στη γλώσσα στόχο, τονίζει ο ίδιος. Στο Fort Irwin, οι ηθοποιοί έχουν ρόλους τοπικών κυβερνητικών αξιωματούχων, δυνάμεων ασφαλείας, μελών θρησκευτικών ομάδων και των ηγετών τους, προσφύγων και εκτοπισμένων που καταπιέζονται από το πρώην καθεστώς, εχθρικών μαχητών και κρατουμένων. Τόσο από όσους μιλούν ρωσικά προσκαλούνται ετούντες με γνώση αραβικών, κινέζικων, νταρί, κορεάτικα και άλλες. Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής αρμάτων μάχης Omstran Mas της εταιρείας Ural Vagon Zavod, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Λενίσκι της περιοχής Omsk. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η φωτιά ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου. Κάποιες ώρες αργότερα αναρτήθηκαν βίντεο στο διαδίκτυο που κατέγραψαν το περιστατικό. Στα βίντεο αυτά μαύρος καπνός φαίνονταν να ανυψώνεται από το εργοστάσιο, υποδεικνύοντας πως η πυρκαγιά ήταν πράγματι εκτενής. Οι ρωσικές αρχές διαβεβαίωσαν τον κόσμο πως δεν υπήρξαν απώλειες ή τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού του εργοστασίου. Η φωτιά περιορίστηκε σε ένα από τα κτίρια της βιομηχανικής υποδομής. Ο κυβερνήτης της περιοχής Omsk, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό, δήλωσε πως μία πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο Omstran Mas. Κατά την διάρκεια εργασίας επισκευής τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, η οροφή ενός από τα κτίρια έπιασε φωτιά. Οι ειδικοί βρίσκονται στο σημείο και παράλληλα διευκρινίζονται περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς προκλήθηκε το ατύχημα. Το τοπικό παράρτημα του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών δήλωσε πως ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 12:55 τοπική ώρα. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο ομάδες διάσωσης και πυρόσβεσης, οι οποίες κατάφεραν να ελέγξουν και τελικώς να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με επίσημους από την εταιρεία, η φωτιά, αν και ήταν εκτενής, δεν επηρέασε την παραγωγική ικανότητα του ρωσικού εργοστασίου παραγωγής και επιδιόρθωσης αρμάτων μάχης και λοιπόν τεθωρακισμένων οχημάτων. Κατά την διάρκεια εργασιών επιδιόρθωσης έπιασε φωτιά η οροφή ενός κτηρίου της υποδομής. Ευτυχώς το γεγονός αυτό δεν επηρέασε αρνητικά την παραγωγή, όπως επίσης δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ρωσικής εταιρείας. Όσον αφορά το ίδιο το εργοστάσιο, να σας ενημερώσουμε πως το Omstran Mas βρίσκεται στο Omsk της Σιβηρίας και σήμερα αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής αρμάτων μάχης ολόκληρης της Ρωσίας. Το εργοστάσιο είναι γνωστό για την ειδικότητά του στον σχεδιασμό και στην κατασκευή αρμάτων μάχης και ποικίλου στρατιωτικού εξοπλισμού. Μεταξύ των αρμάτων μάχης που παράγονται στην εν λόγω υποδομή είναι η περίφημη ρωσική σειρά κύριων αρμάτων μάχης T-80, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξυγχρονιστεί σημαντικά και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στην Ουκρανία. Πέρα όμως από άρματα μάχης, το εργοστάσιο παράγει τεθωρακισμένα οχήματα μάχης πεζικού και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού για τις δυνάμεις του Κρεμλίνου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.